Μήνυμα προ πάσα κατεύθυνση έστειλε ο αρχηγό Γεεεθά Κωνσταντίνο Φλόρο από τη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη προ τιμήν του με πρωτοβουλία της σχόλης, τη Δομική Σχολή στη Αξιωματούχων Φρουρά Θεσσαλονίκη ουέ και εκείνον που θα μας υποτιμήσει. Δεν απειλούμε κανέναν όμω, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να χαθεί ούτε ένα κόκο άμμου, ούτε μία σπιθαμή ελληνική γη, ούτε ένα χιλιοστό ελληνικού εδάφου δεν είμαστε πολεμοχαρείς. Είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι και σίγουροι για τους εαυτούς μας. Αποφασισμένοι για τους εαυτούς μας και σίγουροι για τα ελληνικά όπλα, ανέφερε στην ομιλία του ο αρχηγός Γέθα, ο οποίος τιμήθηκε σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για το έργο του στην αμυντική θωράκηση της χώρας και για την εμπιστοσύνη του στη συμβολή του Ιδρύματος στην εκπαίδευση και την έρευνα των ενόπλων δυνάμεων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι ένοπλες δυνάμεις επί της αρχηγίας μου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς κρίσεις και καταστάσεις αναθεωρητικές συμπεριφοράς, αυξημένες προκλήσεις και απειλές, τον ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτοί που υπηρετούν στα σύνορα στην πρώτη έχουν εστερνιστεί πληρώ, ζουν καθημερινά και αισθάνονται βιωματικά τα λόγια των αρχαίων προγόνων μας όταν ακαλούνται να προασπίσουν την πατρίδα. Αντικρίζουμε πρόθυμα τους κινδύνους από ανδρία. Έτσι πορευόμαστε στις ένοπλες δυνάμεις και έτσι θα συνεχίσουμε. Επισήμανε και σημείωσε πως στην κρίσιμη ώρα θα στραφούν να κοιτάξουν προς τα ελληνικά όπλα. Προετοιμαζόμαστε για να δώσουμε τον αγώνα αν χρειαστεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προετοιμαζόμαστε για να σώσουμε την Ελλάδα όταν έρχονται αστραπές. Είμαστε πιστοί και άγρυπνοι φρουροί αυτή τη μοναδική πατρίδα. Οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει είναι δύσκολο και ισχυρό αντίπαλο. Σεβόμαστε του πάντε, αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν και πετούμε σεβασμό από όλου ανεξαιρέτω. Σημείωσε ακόμη και με αφορμή την εκδήλωση προ τιμήν του, σημείωσε πω αποτελεί τιμή που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του. Ο πρίτανη του Πανεπιστημίου, Απόστολο Αποστολίδη, στο σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τον αρχηγό Γεθά για τη συμβολή του στην ενίσχυση τη αμυντική θωράκιση τη χώρα. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου με τι ένοπλε δυνάμει έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή. Η έρευνα, η επιστήμη ενώνει του λαού. Η έρευνα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Αποστολίδης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.